La Grèce fait toujours le jouet des grandes puissances. Nous avons beaucoup souffert sous le joug barbare des Turcs. Nous avons beaucoup souffert et nous souffrons encore sous le joug hypocrite des grandes puissances. Le peuple grec est un peuple martyr, d'autant plus que le besoin de la liberté est pour lui aussi impérieux que le pain. Il a une sensibilité innée qui le rend vulnérable à toute atteinte à la liberté. Non seulement à la liberté à lui, mais à toute lésime liberté chez n'importe quel peuple. Le vrai miracle grec ne s'appelle pas beauté. Il s'appelle liberté. Chaque peuple à qui fut donnée une mission sur la terre jette son propre cri. Le hébreu appelle Dieu. Le hindou s'efforce par-delà les phénomènes de saisir l'essence. Les égyptiens, du fond de leur tombeau, crient et implorent l'immortalité. Aux Grecs a été donnée la mission de transformer l'esclavage en liberté. Comment voulez-vous alors qu'un écrivain grec ne mette toutes ses forces au service de la liberté? Comment voulez-vous que je regarde impassible le monde? Γεια σας. Από τον τρελό κόσμο, σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη. Είμαι ένα πλάσμα εφήμερο, αδύναμο, καμωμένο από λάσπη και ονείρατα. Μα μέσα μου νογώ να στροφιλίζονται όλες οι δυνάμεις του σύμπαντου. Θέλω μια στιγμή προτού να με συντρίψουν, να ανοίξω τα μάτια μου και να τις δω. Άλλο σκοπό δεν δίνω στη ζωή μου. Θέλω να βρω μια δικαιολογία για να ζήσω και να βαστάξω το φοβερό καθημερινό θέαμα της αρρώστιας, της ασκήμιας, της αδικίας και του θανάτου. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ασκητική Salvadores Day από τη δεύτερη έκδοση του 1962. Η τιμή που κάνουμε από την εκπομπή στον Νίκο Καζαντζάκη είναι γιατί, όπως μου θύμισε ένας φίλος που έχει γίνει κριτικός, δεν είναι κριτικός, τον ξέρω παλιά, εξαιρετικός φίλος, μου έστειλε ένα απόσπασμα από επίκαιρα. Στις 26 Οκτωβρίου 1957 ο Νίκος Καζαντζάκης άφησε την τελευταία του πνοή στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Ήταν 74 χρόνων. 10 μέρες η ισορρός του ταξίδεψε στην Ευρώπη μέχρι να καταλήξει στο Ηράκλειο. Δεν επιτράπηκε στο πλοίο να αποβιβάσει τη ισορρός στην Αθήνα και να αναπαυτεί στον προμαχώνα του Μαρτινέγκο, στην Τάπα Μαρτινέγκο, στα τείχη με θέα το αγαπημένο του Μεγάλο Κάστρο. Τώρα θα δούμε ένα βίντεο ακριβώς από το μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Να σε κάνει ο Θεός ψάρι και εσύ με τον αγώνα σου να γίνεις πουλί. Γι' αυτό θέλει να πετάξει, για να φτάσει στο Θεό. Τι αγωνία να κυνηγάς το Θεό, το γαλάζιο πουλί με τα κόκκινα νύχια. Εσύ τι κυνηγάς? Το Θεό. Το μεγάλο ανήφορο. Τι βρήκες?
βρήκα το ταξίδι. Ταξίδεψες ποτέ? Πήγα στην Αθήνα και στο χωριό του παππού. Είμαι μικρός ακόμα. Εγώ ταξίδεψα πολύ. Από μικρός ταξίδευα συνέχεια. Τον Ιούνιο του 1957 ο Καζαντζάκης αφήνει την Αντίπ, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, και ξεκινά μαζί με την Ελένη, τη γυναίκα του, και το ζεύγος Ευελπίδη για την Κίνα, προσκεκλημένος κινέζικης κυβέρνησης. Μετά από ένα περίπου μήνα περιήγηση στη χώρα, φτάνουν αεροπορικό στην Καντόν και ετοιμάζονται την επιστροφή τους μέσω Ιαπωνίας. Ο Καζαντζάκης εμβολιάζεται για ευλογιά και χολέρα, αλλά παθαίνει μόλυνση και νοσηλεύεται στο Εθνικό Νοσοκομείο της Κοπενχάγης. Καθώς επιδεινώνεται η κατάστασή του, μεταφέρεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ. Παρόλο που ξεπερνά τη μόλυνση, προσβάλλεται από ασιατική γρήπη και πεθαίνει στις 26 Οκτωβρίου 1957 στο νοσοκομείο του Φράιμπουργκ. Η σωρός του μεταφέρεται ο δικός από το Φράιμπουργκ στην Αθήνα και αεροπορικό στο Ηράκλειο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στον Άγιο Μινά. Η κηδεία του γίνεται στις 5 Νοεμβρίου, στο κατάμεστο από κόσμο Ηράκλειο, για να ενταφιαστεί στον προμαχώνα Μαρτινέντο. Στον τάφο του δεσπόζει ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός από κατέργαστους κορμούς και επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Να δούμε το βίντεο από την κηδεία που μου έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης Ομεϊδάνης. Το Ηράκλειο βρίσκεται σε πένθυμο συναγερμό. Ο Νίκος Καζαντζάκης αφήκε την τελευταία του πνοή έξω από τα σύνορα της πατρίδος του. Γεμάτη πένθος για το χαμό του, κυδεύει τώρα ολόκληρη η Ελλάδα το μεγάλο πνευματικό τέκνο της ηρωικής Κρήτης. Πλήθη λαούς συνεκεντρώθησαν για να προπέμψουν τον μεγάλο νεκρό. Έθισαν 47 στέφανοι, μεταξύ των οποίων και εκ μέρους των πριγκίπων Γεωργίου και Μαρίας, Πέτρου και Ευγενίας, της κυβερνήσεως και λοιπόν. Η οικογένεια του μεταστάντος. Το φέρετρο υποβαστάζουν βρακοφόροι της Κρήτης. Η πομπή διέρχεται δια των κεντρικών οδών του Ηρακλείου. Νέοι Κρήτες κρατούν αντίτυπα των βιβλίων που συνέγραψε ο αείμνηστος Καζαντζάκης. Μεταξύ αυτών είναι και το περίφημο αριστούργημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», που ως γνωστόν γυρίστηκε ταινία στην Κρήτη από τον σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν με πρωταγωνίστρια την Μελίνα Μερκούρη. Την πομπή συνοδεύουν εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, εαρχέτης πόλεως και πλήστοι άνθρωποι των γραμμάτων. Η σωρός μεταφέρεται προς ταφήν εις τον προμαχώνα Μαρτινέγκο των Ενετικών Τυχών. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γνωσός αποχαιρετά τον νεκρό. Άλλοι επίσημοι και εκπρόσωποι οργανώσεων εξεφώνησαν λόγους εντός της εκκλησίας. Κρήτες ρίχνουν από λίγο χώμα επάνω εις τον τάφο του Μεγάλου Κρητός. Φρουρά από νεαρούς Κρήτες
μένει για λίγες ώρες γύρω από τον τάφο για να αποτίσει τον ίστατο φόρο τιμής στο μεγάλο τέκνο της Κρήτης. Και αυτό το βίντεο που παρακολουθήσαμε με την φωνή αυτή του που ακουγόταν στα επίκαιρα που βλέπαμε τότε, δεν υπήρχε τηλεόραση. Βλέπαμε, οι πιο παλιοί θα θυμούνται, πριν από τις κινηματογραφικές ταινίες είχε τα ελληνικά επίκαιρα και ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η φωνή του εκφωνητή. Το πήραμε από το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού Μυρτιά. Το παλιά ονομαζόταν Βαρβάρη και εκεί στεγαζόταν η οικογένεια Καζαντζάκη στο μουσείο, το οποίο αργότερα πήγε σε άλλη ιδιοκτησία για να γίνει μουσείο. Είναι σε απόσταση 15 χιλιόμετρων νότια από το Ηράκλειο, στην ενδοχώρα της άλλοτε επαρχίας Πεδιάδας, σήμερα στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το μουσείο και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.kazantzakispavlamuseum.gr. Από εκεί θα δούμε και ένα άλλο φιλμ που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί δείχνει όλη την εποχή που έζησε ο Καζαντζάκης και παρουσίασε το έργο του. Αν ο κόσμος δεν ήταν καμωμένος από τον Ιεχωβά, αλλά από τον Όμηρο, ο Μπέρναρ Σόου θα ήταν ένας σκοτεινογέννης θεός του Ολύμπου και θα είχε αχώριστο σύντροφο κοντά του τον Θερσίτη να τον γερνά. Νυφάλιος αιώνια ο ένας, ολομέθιστος αιώνια ο άλλος, θα κοίταζαν από ψηλά τον κόσμο και θα γελούσαν ο ένας γιατί ο κόσμος είναι τόσο όμορφος, ο άλλος γιατί ο κόσμος είναι τόσο άσχημος. Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1883 στο Ηράκλειο της τουρκοκρατούμενης Κρήτης. Ο πατέρας του Μιχάλης καταγόταν από το χωριό Βαρβάρη της επαρχίας Πεδιάδος Ηρακλείου και η μητέρα του Μαρία, το γένος Χριστοδουλάκη, από το χωριό Ασυρώτη της επαρχίας Μιλοποτάμου Ρεθύμνης. Έχει ήδη εμφανιστεί στα ελληνικά γράμματα με το δοκίμιο «Η αρρώστια του αιώνος», που δημοσιεύει στο περιοδικό Πινακοθήκη με το ψευδώνυμο «Κάρμα Νιρβανή». Με το ίδιο ψευδώνυμο υπογράφει και το πρώτο του βιβλίο, «Όφης και Κρίνο», αφιερωμένο στη Γαλάτη Αλεξίου, την κατοπινή σύζυγό του. Το 1907 συνεργάζεται ως χρονογράφος με την εφημερίδα Ακρόπολης, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ακρίτας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους πηγαίνει στο Παρίσι για ανώτερες σπουδές. Παράλληλα στέλνει ανταποκρίσεις στην αθηναϊκή εφημερίδα Νέο Νάστη με διάφορα ψευδώνυμα. Στο Παρίσι παρακολούθησε πανεπιστημιακά μαθήματα στη νομική σχολή, αλλά κυρίως παρακολούθησε τα μαθήματα του Ανρί Μπρεξόν στο Collège de France. Το 1910 ο Νίκος Καζαντζάκης εγκαθίσεται στην Αθήνα και σύντομα έρχεται να το συναντήσει η Γαλάτια, που υιοθετεί το ψευδώνυμο Πετρούλα Ψιλωρίτη, δηλωτικό των σχέσεών της με τον Νίκο. Ο Καζαντζάκης διορίζεται γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να αποδεχθεί τον διορισμό, προτιμώντας να εξασφαλίζει τα του βίου του, μεταφράζοντας φιλοσοφικά και επιστημονικά συγγράμματα στον Αθηναίο εκδότη Γεώργιο Φέξη. Και αυτή την θηριώδη επιμονή, αυτή την ασίγαστη υπαρξιακή ανησυχία και την κοινωνική ανησυχία. Και είχε ένα ταλέντο αναμφισβήτητο. Χριστός Ανέστη, χωριανή! Αληθώς Ανέστη, καπτά Φορτούνα. Πέρασε να πάρεις μια ρακή. Άλλη ώρα! Έχουμε η προεστή σύναξη στο αρχοντικό του Παπα Γρηγόρη και θέλω το μυαλό μου καθαρό. Ένα ποτηράκι πολύ που φτουράσει να φετιάσουν. Το 1919 συμμετέχει ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην επιχείρηση κρατών της Αντάντ κατά των Μπολσεβίκων στην Ουκρανία, με θλιβερό απολογισμό. Το Μάιο διορίζεται ο Καζαντζάκης διευθυντής και ύστερα από λίγο γενικός διευθυντής του νεοσύστατου Υπουργείου Περιθάλψεως. Λίγο αργότερα, ο Καζαντζάκης ξεκινά από την Αθήνα ως αρχηγός της αποστολής για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του Καυκάσου.
κύριοι συνεργάτες του, ο Ηρακλής Πολεμαρχάκης, Γιάννης Κωνσταντεράκης, Γιάννης Αγγελάκης και Γιώργος Ζορμπάς. Κώδης, πυρετώδης δουλειά, σχολιάζει στις σημειώσεις του. 150.000 υπολογίζει ο Καζαντζάκης στους πρόσφυγες που επαναπατρίστηκαν. Το Νοέμβριο του 1920, μετά την ήττα των φιλελευθέρων, στις κρίσιμες εκείνες εκλογές, ο Καζαντζάκης αποχωρεί από το Υπουργείο Περιθάλψεων. Ξανά Οδυσσός και Μόσχα. Μιλάει στο μεγάλο ειρηνιστικό συνέδριο και γνωρίζεται με τον Παναΐκ Ιστράτη. Τον Νοέμβριο του 1927, με τον Ιστράτη και άλλους, ταξιδεύουν στον Κάφκασο, Ροστόβ, Μπακού, Τυφλίδα, Μπατούμι, Πότι, Νοβοροσίσκ, Ροστόβ και στη συνέχεια Κίεβο. Ο Καζαντζάκης με τον Ιστράτη έρχονται στην Ελλάδα, όπου η αθηναϊκή εφημερίδα Πρωία παρουσιάζει τον Ιστράτη στο ελληνικό κοινό. Στη συνέχεια μιλούν επενετικά για τη Σοβιετική Ένωση σε εκδήλωση που οργανώνει στο θέατρο Αλάμπρα ο Δημήτρης Γλινός, με συνέπεια τη δικαστική τους δίωξη. Τελικά ο Καζαντζάκης θα φύγει για το Κίεβο και γράφει ένα σενάριο για το ρωσικό κινηματογράφο με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα καινούριο σενάριο του Καζαντζάκη λίγο αργότερα έχει θέμα τον Λένιν. Τον Αύγουστο του 1928, ο Καζαντζάκης, ο Ιστράτη, η Ελένη Σαμίου και η συντρόφισσα του Ιστράτη, Μπιλιλί Μποντμποβί, ξεκινούν από τη Μόσχα για ένα μεγάλο ταξίδι στη Νότια Ρωσία. Το 1930, ο Καζαντζάκης βρίσκεται στην εντονότερη και δημιουργικότερη περίοδο της ζωής του. Είναι ήδη 47 ετών και αναπτύσσει ιδιαίτερα πυκνή συγγραφική δραστηριότητα. Το τοπίο στην Ελλάδα, της σύγχρονης του δημιουργικής παραγωγής, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Στην Αθήνα την εποχή αυτή συζητείται το ενδεχόμενο δίκης του Καζαντζάκη με την κατηγορία του αθεϊσμού και αφορμή την ασκητική του. Ορίζεται πραγματικά δίκη για τις 10 Ιουνίου του 1930, η οποία όμως δεν γίνεται ποτέ. Ο Πρεβελάκης γνώρισε τον Καζαντζάκη στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1926. Και από τότε και μέχρι το θάνατο του Καζαντζάκη υπήρξαν στενοί φίλοι και συνεργάτες. Στις αρχές του 1932 ο Καζαντζάκης καθαρογραφεί την ολοκληρωμένη Οδύσσεια, 1984 χειρόγραφες σελίδες και τις χαρίζει στον Πρεβελάκη. Καλοκαίρι του 1936 ο Καζαντζάκης μεταφράζει τον πρώτο Φάουστ του Γκέτε και το φθινόπωρο ταξιδεύει πάλι στην Ισπανία ως απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή. Το Νοέμβριο του 1936 έχει μια συνέντευξη με τον Ουναμούνο στη Σαλαμάνκα και αργότερα με τον Φράνκο. Έχει ήδη αρχίσει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Στην Καθημερινή ο Καζαντζάκης δημοσιεύει τόσο τις εντυπώσεις του από την Ισπανία όσο και τη μετάφραση του Φάουστ μέχρι και τα μέσα του 1937. Τον επόμενο χρόνο, 1938, τυπώνεται η οριστική μορφή της Οδύσσειας καθώς και η πρώτη έκδοση του ταξιδιού. Το 1942 ο Καζαντζάκης συναντά πάλι ύστερα από 20 χρόνια τον Σικελιανό και αποφασίζει να συνεργαστεί με τον Ιωάννη Κακρυδί για τη μετάφραση της Ιλιάδας του Ομήρου. Την πρώτη γραφή της μετάφρασης επιχειρεί μόνος ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης μέσα στο φορτισμένο κλίμα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου κάνει απολογισμό βίου και έργου. Είναι ήδη 61 ετών. Ο Καζαντζάκης αναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα στο σοσιαλιστικό χώρο, εργαζόμενος για την ενοποίηση διαφόρων σοσιαλιστικών ομάδων, δράση που κατέληξε στην ίδρυση της Σοσιαλιστικής Εργατικής Ένωσης. Ο Καζαντζάκης διατυπώνει τις πολιτικές του αρχές σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ακρόπολης, 29 και 30 Μαΐου του 1945. Τη χρονιά αυτή χάνει για 2 ψήφους μία θέση στην Ακαδημία Αθηνών, στην τάξη γραμμάτων, και τον Νοέμβριο του 1945 ορκίζεται υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Σοφούλη, θέση από την οποία παρετείται
τον Ιανουάριο του 46. Από το περιοδικό Life and Letters, Σεπτέμβριος του 46, ο Καζαντζάκης απευθύνει έκκληση στους διανοούμενους όλου του κόσμου να ιδρύσουν μια διεθνή του πνεύματος. Το 1948 ο Καζαντζάκης παραιτείται από τη θέση του στην UNESCO προκειμένου να αφιερωθεί απερίσπαστος στο συγγραφικό του έργο, παραμένοντας στη Γαλλία. Ολοκληρώνει έτσι το Σεπτέμβριο του 48, σε πρώτη γραφή, το μυθιστόρημα «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Οι επιστολές του Καζαντζάκη στον Καστανάκη αυτής της χρονιάς αφήνουν να φανεί μια αίσθηση πίκρας που είναι σαφές ότι του προκαλούν τα πράγματα στην Ελλάδα. Το 1949 ο Καζαντζάκης γράφει «Τους αδελφοφάδες», ένα μυθιστόρημα με σύγχρονο αντάρτικο θέμα, όπως γράφει ο ίδιος σε επιστολή του την 1η Ιανουαρίου του 1949 στον Καστανάκη, και τις τραγωδίες «Θησέας» ή «Κούρος» και «Το Χρυσό Μήλο» ή «Χριστόφορος Κολόμβος». Δίνει νέα μορφή στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και προς το τέλος του χρόνου αρχίζει να γράφει τον Καπετάν Μιχάλη. Τρεις φορές λοιπόν προτάθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης για το βραβείο Νόμπελ. Την πρώτη από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοταχνών, που ήταν τότε πρόεδρος, έχοντας συνυποψήφιό του τον Άγγελο Σικελιανό, άλλον ογκόλιθο της ελληνικής λογοτεχνίας. Επίσης δύο φορές προτάθηκε το 1952 και το 1953 από την Νορβηγική Εταιρεία Λογοτεχνών. Ποτέ όμως από την Ακαδημία της Αθήνας, που όπως ακούσαμε δεν τον έκανε μέλος της για δύο ψήφους. Τον επόμενο χρόνο διορίστηκε στην UNESCO, αναλαμβάνοντας ως αποστολή την προώθηση μεταφράσεων κλασικών λογοτεχνικών έργων, με απότερο στόχο τη γεφύρωση των διαφορετικών πολιτισμών. Το 1954 η Ιερά Σύνοδος με έγγραφό της ζητούσε από την κυβέρνηση την απαγόρευση των βιβλίων του. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, απαντώντας στις απειλές της Εκκλησίας για τον αφορισμό του, έγραψε σε επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μία μέσα μου, νογώ να στροβιλίζομαι όλες οι δυνάμεις του σύμπαντου. Σας εύχομαι να είναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να είστε τόσο ηθική και θρήσκη όσο είμαι εγώ». Τελικά η Εκκλησία της Ελλάδας δεν τόλμησε να προχωρήσει τον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Μια και αναφερόμαστε τώρα σε έναν σπουδαίο, έναν από τους σπουδαιότερους ίσως. Για μένα ο σπουδαιότερος, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει τις απόψεις του, Έλληνα λογοτέχνη που δεν κατόρθωσε να πάρει τον Νόμπελ, παρόλο που ίσως είναι ο περισσότερο μεταφρασμένος Έλληνας λογοτέχνης στον κόσμο. Δεν υπάρχει σχεδόν γλώσσα που δεν έχει μεταφράσει κάποια από τα έργα του Καζαντζάκη. Όλες αυτές τις εκδόσεις μπορείτε να τις δείτε άμα επισκεφτείτε το μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στους Βαρβάρους. Υπάρχουν και μερικά αντίγραφα στο Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, αλλά το πλήρες έργο υπάρχει στους Βαρβάρους, αυτό το μικρό χωριό που λέγεται τώρα Μυρτιά. Μια και μιλήσαμε λοιπόν για έναν σπουδαίο συγγραφέα, θέλω να τιμήσουμε άλλον ένα σπουδαίο συγγραφέα που τιμούν σήμερα οι Γάλλοι, τα 100 χρόνια από τα γενέθλια του Αλμπέρ Καμί. Θα δούμε και ένα βίντεο αφιερωμένο από το France 24, το πήρα. Ο Αλμπέρ Καμί είναι από τους πολύ, πολύ διαβασμένους Γάλλους συγγραφείς. Έζησε μια πολυτάραχη ζωή. Μπορούμε να βλέπουμε το βίντεο και να σας διηγούμε τι λέει περίπου. Smoker and one of France's great cultural icons. Albert Camus' first novel, L'étranger or The Outsider. Ο Αλμπέρ Καμί λοιπόν, ο σπουδαίος αυτός Γάλλος συγγραφέας, έγινε περισσότερο γνωστός από το πρώτο του έργο, το L'étranger, ο ξένος, και που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Γεννημένος στην αποικία της Γαλλίας στην Αλγερία, πήγε κατόπιν στην
στην Μητροπολιτική Γαλλία, όπου έζησε μια πολυτάραχη ζωή, φανατικός καπνιστής, όπως τονίζει και ο βιογράφος του. Στην αρχή γράφτηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να αντιδράσει στη φασιστική εκείνη εποχή. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί πέρα. Έγραφε και στην εφημερίδα Combat. Τον είδαμε και μια φωτογραφία με άλλους λογοτέχνες και αντιστασιακούς της εποχής. Εδώ είναι από συνεντεύξεις που έχει δώσει στη γαλλική τηλεόραση. Πήρε το βραβείο Νόμπελ, αλλά τελικά σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Όσοι έχουν διαβάσει βιβλία του Αλμπέρτ, γιατί ήθελα να επιμείνω μετά τον Καζαντζάκη, τον Καμί είναι μια μορφή σχεδόν της ίδιας εποχής, νεότερος πολύ από τον Καζαντζάκη, αλλά έζησε ένα κομμάτι την ίδια εποχή, αν και πέθανε πολύ νεότερος. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, των Beatles, αλλά αυτή τη φορά, εκτός από τον Paul McCartney που είναι στο πιάνο, συμμετέχουν στην εκτέλεση ο Elton John, στην κιθάρο ο Eric Clapton, και στα drums ο Phil Collins. Νομίζω ότι το διάλειμμα θα είναι πολύ ευχάριστο. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime
Νομίζω πως ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα σε μια ατμόσφαιρα όχι και τόσο όμορφη. Θέλω πριν πάμε στο Λάμπρο Παναγιώτου στη Βουλή, όπου σήμερα αρχίζει μια ενδιαφέρουσα, νομίζω, ένα ενδιαφέρον τριήμερο, θέλω να σας διαβάσω μια είδηση που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστή. Δεν τις παρακολουθούμε αυτές τις ειδήσεις, δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι, οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν γιατί παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, τον καθαρό ελληνικό εναέριο χώρο, τον οποίο βέβαια αμφισβητούν συνεχώς, και για παρενόχληση των τουρκικών αεροσκαφών που πέρασαν πάνω από το ελληνικό έδαφος, που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει ότι είναι ελληνικό εθνικό έδαφος το σύμπλεγμα των νησιών Φούρνη. Την περασμένη Τρίτη μιλάω εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λεβέντης δηλαδή, Γκουμρούκτσου, που προειδοποιεί ότι παρόμοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές στο μέλλον. Μας απειλεί κιόλας ότι εμάς θέλουμε να περνάμε από εκεί πέρα και εσείς τι σας νοιάζει. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου, αναφερόμενος στις παρενοχλήσεις των τουρκικών μαχητικών από ελληνικά στο Αιγαίο, είπε πως κατά τα διαστήματα συμβαίνουν τέτοια ανεπιθύμητα γεγονότα και μάλιστα παραλύζει τις ελληνικές προκλήσεις με τις αντίστοιχες ρωσικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί την ψυχραιμία της και στο θέμα που αφορά στις πτήσεις των ρωσικών αεροσκαφών παράλληλα με τον τουρκικό εναέριο χώρο, στις οποίες παρατηρείται αύξηση το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις τελευταίες παρενοχλήσεις των τουρκικών μαχητικών στον ελληνικό από ελληνικά μαχητικά στο Αιγαίο. Όταν παρατηρούνται πτήσεις αεροσκαφών άλλης χώρας σε περιοχή κοντά στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, απογειώνονται τουρκικά μαχητικά, λέει ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, και σπέβδουν στην περιοχή ανεξάρτητα από την εθνικότητα των εν λόγω αεροσκαφών ως προληπτικό μέτρο. Αυτό συνέβη και με τα ρωσικά αεροσκάφη. Με τα ελληνικά ισχύει αυτό που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο, το τουρκικό Γενικό Επιτελείο, που λέει τουρκικά εξυγχρονισμένα Phantom F4E εκτελούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μεταξύ Ικαρίας και Σάμου, όταν παρενοχλήθηκαν από ελληνικά F16, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση της Κύρου. Τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα τουρκικά με το ραντάρ τους για 4 λεπτά το καθένα. Μπάτε Τούρκια, λέστε. Λάμπρο μου, με συγχωρείς που καθυστέρησα, αλλά ήθελα να την πω αυτή την είδηση, γιατί δεν την είδα και πολύ να προβάλλεται. Δεν την άκουσα καθόλου, βέβαια. Για πες μας τι γίνεται. Καλό μεσημέρι. Να είχα εγώ ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω, με όλο το σεβασμό στην εκπομπή, με την έννοια ότι ακούω τον Ευάγγελο Βενιζέλο και ανατριχιάζω. Πέρα από τα αστεία όμως, σημάζεψε ή μάζεψε την κοινοβουλευτική του ομάδα ο Βαγγέλης Βενιζέλος για να δουν τη γραμμή που θα ακολουθήσουν στην πρόταση μορφής που κατέθεσε ευνηδιαστικά χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε για σενάριο καταστροφής, για κομματική μικροφιλοδοξία, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγορώντας δηλαδή την Κουμουνδούρου. Εμάς, λέει, η μόνη στρατηγική που έχουμε είναι η έξοδος από το μνημόνιο και να επανέλθει στην Ελλάδα η ομαλότητα, η κανονικότητα. Την οποία βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, ούτε μας λέει πότε θα γίνει αυτή η περίφημη έξοδος. Την περιμένουμε. Πότε λέει, το Αγίου ανήμερα. Ναι, ναι. Το ακατονόμαστο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, αλλά εκεί μας πρόχουν. Όχι, μα μιλάει Κώστας για μικροκομματικά και δεν βλέπει την συρρήκνωση που υφίσταται το κόμμα, ναι, του και στις δημοσκοπήσεις. Να μην είναι η Εγώ χώρα τόλμησα, να πω, τόλμησα να πω ότι δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάποια στιγμή μας κυβέρνησε κιόλας και είχε σκορπίσει ελπίδες στον κόσμο, ακολουθεί την πορεία της Ένωσης Κέντρου ΕΚΝΟΥΔΟΥ, Νέες Δυνάμεις, αν το, ναι, θυμούνται κάποιοι. Είπε, θέλω να πω ακόμη δύο λόγια για αυτά που είπε ο Βενιζέλος, όσον πρόλαβα και άκουσα. Λέει να βγούμε, γιατί η Τρόικα λέει να βγούμε από τους όρους, από τους αυστηρούς προσβλητικούς κανόνες επιτήρησης. Αυτό είναι η Τρόικα, λέει, η οποία έχει παρεκκλίνει τελείως από τα αυτά που είχαμε υποσχεθεί, από τα ευρωπαϊκά πρότυπα κτλ. Μίλησα, λέει, με τον Μάρτιν Σούλτς να κληθεί η Τρόικα στα αρμόδια όργανα. Έγινε αυτό και θα κληθεί, λέει, και στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών θεσμών και μάλιστα στη συνέχεια μιλάει για το επεισόδιο χθες που αυτό φαίνεται ο Τόμισεν να χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Μα εγώ
Έχω εδώ και καιρό που φωνάζω ότι ο Τόμσεν είναι, θα έπρεπε να κηρυχθεί persona non grata, ο οποίος, εντάξει, βρήκε χατζηδάκηδες, βρήκε σκιαγμένους, υποταγμένους, σκλαβωμένους, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει κάποιος να του πει ότι εδώ έχει μια χώρα. Γιατί με τον Βενιζέλο, δεν μιλούσε όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο Βενιζέλος. Ναι. Δεν έπαιρνε εντολές ο Βενιζέλος από τον Τόμσεν. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Τι βγαίνουν τώρα και κάνουν τα λιοντάρια έξω. Λέει ο Βενιζέλο, θα συζητήσουμε σήμερα, λέει, την απόκρουση της πρότασης Μομφής, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την κυβέρνηση. Και το στηρίζει τον εαυτό του, γιατί δεν βλέπει εκλογές, γιατί άμα δει εκλογές. Ναι, θα πάει στα δίδυτα, ναι, ναι. Και μάλιστα μιλώντας με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους καθυστέρησαν λιγάκι και άρχισαν να τους παίρνουν τηλέφωνο για να πάνε μέσα να ξεκινήσει την κοινοβουλευτική ομάδα, μου είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συσπηρωθούν γύρω από το Σαμαρά και την κυβέρνησή του. Αλλά το πρόβλημα, λένε, θα υπάρξει αργότερα, όχι τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση στο ΠΑΣΟΚ να μην στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Αργότερα όμως, λέμε, τα αγροτεμάχια, εκεί θα υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό ναι, λένε ναι, καλά. Κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η Δημοκρατική Αριστερά με σκεπτικισμό είδε την πρόταση του το ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον προσανατολίζεται προς το παρόν. Να ψηφίσει παρόν. Θα δούμε. Με επιφύλαξη όλα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση. Και με δεδομένες τις απουσίες κάποιων από τη Χρυσή Αυγή, που δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει, τα νούμερα πώς βγαίνουν? Αλλάζει ο συσχετισμός ή το 151 είναι σταθερό? 151. Δεν είναι βάση των παρόντων. Δεν είναι βάση. Ο Ρομπέρδος μάλιστα έσπευσε να πει ότι άκερη η πρόταση του Τσίπρα. Καλά αυτό. Όχι, θέλω να πω ο αριθμός. Δεν έχει πρόβλημα στην ενεργειακή κυβέρνηση. Είναι 151, πρέπει 153, οπωσδήποτε. 153. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε 151. Τις έχει. Λέω, πρέπει να πάρει. Δεν ξέρουμε. Θα πάρει. Όταν αυτό θα το δούμε. Όχι, εγώ θα εκτεθώ, Κώστα, θα τους πάρει. Όχι. Καταρχάς η κυβέρνηση. Ναι, εγώ δεν θέλω. Όχι για θέμα να εκτεθούμε ή όχι. Φυσικά δεν θέλει κανένας τις εκλογές τώρα, ή μάλλον δεν τους έχουν αφήσει να κάνουν και εκλογές. Ο γιατί... Τσίπρας έδειξε ότι θέλει τις εκλογές. Ο Τσίπρας, κοίταξε, και εδώ είναι αμφιλεγόμενο, γιατί εάν δεχτούμε αυτό που λες ότι θα τις πάρει, δηλαδή αυτό που σκέφτεσαι εσύ, θα πρέπει να το έχουν σκεφτεί και στην Κουμουνδούρου. Πιστεύω, κάποια στιγμή είχαμε μεταδώσει ότι ο Τσίπρας ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα αυτό. Το μεσημέρι χθες μαθαίνω ότι συζήτησαν στην Κεντρική Επιτροπή τη στάση που πρέπει να κρατήσουν και αν πρέπει τώρα να κάνει πρόταση Μομφής ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα περισσότερα στη λέξη συμφώνησαν ότι τώρα πρέπει να γίνει, γιατί λέει, αν δεν κάνουμε τώρα πρόταση Μομφής, πότε θα κάνουμε, σε ποιο θέμα θα κάνουμε πρόταση Μομφής. Και έτσι αποφασίστηκε να ανακοινώσουν την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ναι. Τώρα, ξεκινάει μια τριήμερη συζήτηση στις 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε τώρα εδώ μάχες επιμαχών για τρεις μέρες. Κυριακή βράδυ θα είναι η κρίσιμη ψηφοφορία μετά τις 12 και εφόσον ο Πρωθυπουργός... Τα αποτελέσματα μετά τις 12, έτσι. Ναι, μετά τις 12, κάτω τις 12 εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχει τριτολογία ο Πρωθυπουργός. Πάντως είναι αυτός που θα κλείσει τη συζήτηση όλη και θα πάμε στην ψηφοφορία. Όμως εγώ θα πω το εξής. Τώρα θα αρχίσουν τα σχόλια. Αν έκανε καλά ή δεν έκανε καλά, αν συσπηρώνει την κυβέρνηση, αν την αποδυναμώνει. Όχι, έχουν αρχίσει κλπ. Ήδη. Άμα εγώ θα πω το εξής. Στα πρωινάδικα έχουν αρχίσει ήδη προβλέψεις, σχόλια, ναι, κτλ. Πάντως είναι το εξής. Επειδή ο Σαμαράς δεν μας έκανε τη χάρη να έρθει στη Βουλή, δηλαδή αδιαφορούσε τελείως, δεν τον έχουμε δει ποτέ σε ώρα του Πρωθυπουργού, κάτι που κατηγορούσε τον Αυτό νομίζω πριν ότι είναι. Σαμαράς, τώρα, πάντως, ο Τσίπρας, για να αποδώσουμε και τα. Κέσσαρο στο κέσσαρι. Ακριβώς. Οι πρωθυπουργοί κατηγορούνται συνέχεια για αυτό το πράγμα. Είχε κατηγορηθεί και ο Ανδρέας Παπανδρέου γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι, ο μεγάλος. Όντως. Ο Καραμαλής ερχόταν όμως. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι στραπατσαρίστηκε κιόλας, γιατί τότε έκανε, ας μου επιτραπεί, έκφραση μάγκα τον Αλαβάνο. Τότε. Μιλάς για τον Κωστάκη τον Καραμαλή, όχι τον Κωνσταντίνο. Μιλάς για τον νεότερο. Ναι. Ναι, εντάξει. Γιατί ερχόταν. Μα δεν τον ανέφερα, ανέφερα τους άλλους δύο. Εγώ. Ναι, ερχόταν ο. Ερχότανε και μάλιστα έπαιζε μπάλα τότε ο Λαβάνος και έτσι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός τότε πήρε πόντους. Γιατί κάθε Παρασκευή τον βομάρδιζε. Φαινόταν δηλαδή σαν να υπάρχει ο Καραμαλής από τη μία και ο Λαβάνος από την άλλη. Δεν υπήρχε τότε ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν η μεγάλη η τέτοια. Άλλα μετά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Δηλαδή, θέλω τι να εννοείς πω, δηλαδή. Ότι ο επισκέπτης βουλευτής τώρα που ήταν τότε πρωθυπουργός. Είχε αρχίσει και δεν υπήρχε ΠΑΣΟΚ. Αυτό υπονοείς. Ναι. Έχει πάρει άδεια πάλι, έτσι. Έφυγε προχθές. Έφυγε, μπράβο. Κόλλησε και διήμερο. Πήγε Γαλλία, είναι. Εντάξει, όπου και να πάει, καλά περνάει.
Πέμπτη Παρασκευή. Αυτοί που τον ψηφίσανε. Λίγο Παρίσι, να πάρει λίγο φως. Ναι. Τι να κάνουμε στην πόλη του Φωτός. Ελπίζω να μην ξανακατέβει, γιατί θα πάμε και στην Πάτρα να επισκεφτούμε φίλους και να τους πω γιατί ψηφίζεται τον επισκέπτη βουλευτή. Πάντως, εμείς τον πληρώνουμε για να φεύγει, γιατί όσο είναι εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία. Πάντως, είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βάλει, να φέρει τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Θα βρει μπροστά του όμως τον Βενιζέλο, ο οποίος πριν μιλήσει ο Σαμαράς θα είναι αυτός πρώτος που θα απαντά, φαντάζομαι, στον Αλέξη Τσίπρα. Εδώ είναι μάχη Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως με τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω δηλαδή τώρα την σκληρή κριτική που ασκεί ο Βενιζέλος στην αντιπολίτευση. Λες και η αντιπολίτευση είναι αυτή που έχει τα ενία αυτής της χώρας. Λες και η αντιπολίτευση διαπραγματεύεται τα αγροτεμάχια. Λες και η αντιπολίτευση διαπραγματεύεται τα μαντριά. Λες και η αντιπολίτευση διαπραγματεύεται τους φόρους, τα χαράτσια και το θέμα της ΕΡΤ και όλα τα υπόλοιπα θέματα, τους εργασιακούς μεσαίωνες και όλα αυτά που έφεραν στη χώρα. Αλλά το πιο προσβλητικό απ' όλα είναι το εξής. Ένας από αυτούς, μάλλον δεν ξέρω πόσοι, να μην πω καμιά βαριά λέξη, γιατί δεν τους θεωρώ τόσο πολύ γελίους. Είναι μέρη γελίοι. Ένας από αυτούς δεν θα πιάσει αυτόν τον κύριο Τόμψεν για να του πει ότι η Ελλάδα μας στηρίζει, εδώ είμαστε εκλεγμένοι άνθρωποι. Και τους λέει, τι πάτε και λέτε στους έξω, γιατί προσβάλλει και τους έξω. Πάτε και λέτε στους έξω, ότι θα πάρετε μέτρα, αφού θα πάρετε μέτρα. Θα περάσει και αυτό απαρατήρητο. Βρίσκει θα και κάνει. Και αυτό ο υπαλληλίσκος, ο δανός υπαλληλίσκος. Ο δανός υπαλληλίσκος, ο δανός των 9.000 ευρώ θα βρίζει μια χώρα. Κοίταξε επειδή βρήκε υποταγμένους και σκλαβωμένους υπουργούς που σέβονται τα 5.000 τους, σέβονται δηλαδή να ταΐσουν την οικογένειά τους. Άσε για τα 5.000, γιατί είδα πόσες εκπτώσεις έχει και τι πληρώνει ο Βενιζέλος, ας πούμε, με την περιουσία που έχει. Τα βγάλε ο Μάκης. Τα βγάλε ο Μάκης στη ζούγκλα. Αλλά, να τα βλέπει ο κόσμος. Να τα βλέπει ο κόσμος ότι. Μας κάνει και μάθημα. Κάνει και μάθημα στην αντιπολίτευση πώς πρέπει να συμπεριφερθεί για να συνεχιστεί η συνοχή της κυβέρνησης και να συνεχιστεί το έγκλημα που συντελείται εις βάρος αυτού του λαού. Να χτυπάει ο Τόμψεν το χέρι στο τραπέζι, δεν τρέπονται λίγο. Λάμπρο, δεν φταίει ο Τόμψεν. Μου θύμιζε το Χατζηδάκι όταν ήρθε ο Σόιμπλε, που γέλαγε ένα συμβούλιο ολόκληρο. Πήγαινε και του έλεγε κάτι άσχετα πράγματα για να δείξει ο Σόιμπλε πόσο καλός μαθητής είναι. Απολογήθηκε πουθενά ο κ. Χατζηδάκης. Να τον πάρω στη Γερμανία να κάνει παρέα μαζί με το ρέσλερ. Κοίταξε, δεν έχουν καμιά δουλειά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτοί οι υπουργοί δεν έχουν καμιά δουλειά γιατί έχουν ξεχάσει το ρόλο τους. Δεν τους έχει στείλει η κυρία Μέρκελ εδώ. Τους έχει στείλει ο ελληνικός λαός. Προσκυνάνε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Αυτά δεν έμαθα είναι από μόνο, το πολιτικό συμβούλιο. Ο άλλος πάει και προσκυνάει τον. Ο Τσίπρας που πήγε στην Αμερική, ποιον προσκύνησε. Ποιος τον πήγε εκεί πέρα. Εγώ περιμένω στη γωνία τον Τσίπρα. Όχι, όχι, κοίταξε να δεις, να λέμε ο και. Ο Τσίπρας δεν διαμορφώνει πολιτική αυτή τη στιγμή. Είναι πονηρό το ερώτημα, κύριε Κώστα, με όλο το σεβασμό. Ο Τσίπρας δεν διαμορφώνει. Ο Τσίπρας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, ο Τσίπρας δεν μου βάζει χαράτσια. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ψηλά τον πύχη. Θα βρεθεί μπροστά στην ιστορία και αυτό θα βρεθεί μπροστά στον ελληνικό λαό. Γιατί είδα χθες ότι έσπευσαν όλοι στην ΕΡΤ να πούνε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έφτασαν τίποτα θα επανέλθουν στη δουλειά τους και να δούμε αν θα. Ισχύει σε αυτό το καθεστώς ή όσα υπόσχονται στον κόσμο. Εγώ επειδή έχω ζήσει τέτοια πράγματα ότι θα επαναφέρουμε, θυμίζω την ιστορία όταν ενοποιήθηκε η χωροφυλακή και η αστυνομία, είχε πει η αντιπολίτευση τότε ότι μόλις έρθουμε στα πράγματα θα ξαναπάρουμε τη χωροφυλακή. Έφερε μετά τους χωροφύλακες. Ναι, ακριβώς. Τώρα υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Και πάντα όταν έρχεται μια κυβέρνηση μας λέει «Αχ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί οι προηγούμενοι και είμαστε υποχρεωμένοι». Λοιπόν, Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό νομίζω ότι συνεισέφερες και εσύ στην ομίχλη και στο τοπίο. Μας έκανες πιο στεναχωρημένους. Είναι πληροφορίες ότι ο Τόμψεν βλέπει πολιτικούς και κάνει εμετό. Αλλά έχει αποθρασιστεί τελείως. Επειδή ούτως ή άλλως τους βλέπει πόσο υποταγμένοι είναι και πόσο ραγιάδες. Αλλά να ξέρει ο ελληνικός λαός είναι περήφανος λαός. Αυτός ο δανός εκεί ο αγράμματος θα πρέπει να του πούν πέντε πράγματα, να τραβήξει ένα από αυτή. Ήδη τον υποδεχτήκανε με νομίσματα. Την άλλη φορά θα του πετάξω κανένα μπουγέλο με τίποτα βαράλες βρωμιές. Άσε, νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι με το. Να τον κηρύξουν περσόνα έναν κράτα. Θα μου πείτε να στείλουν κάποιον ποιος άλλο. Ποιος θα το τολμήσει να το κάνει αυτό. Ποιος θα το τολμήσει. Βλέπουμε. Τον συχαινόμαστε. Τον συχαίνεται όλη η Ελλάδα, το καταλαβαίνει. Ναι. Να τον πάρουν από εδώ. Ναι, καλά. Εντάξει. Δεν το προσκυνάνε μέσα και το παίζουν μάγκες. Ξέρεις τι διαβάζω τώρα στο. Για διαπραγμάτες. Δύο λεπτά να σου πω τι διαβάζω στην Deutsche Welle. Εν μέσω έντονης κριτικής των ΗΠΑ και από Ευρωπαίους εταίρους,
Το εξαγωγικό πλεώνασμα της Γερμανίας σημείωσε το Σεπτέμβριο νέο ρεκόρ. Έτσι. Λοιπόν, το εξαγωγικό πλεώνασμα τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν υψηλότερο και από αυτό του Ιουνίου του 2008, ναι, που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, ναι, 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 και τότε το πλεώνασμα είχε φτάσει στα 19,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τώρα διαμορφώθηκε στα 20,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, οι Γερμανοί μια χαρά κυβερνάνε, έτσι, με το Μάρκο που μας έχουν επιβάλει, και αρχίζω να... Έπρεπε να δώσουν τα πρακτικά ή τη σκηνή που ο Χατζηδάκης μιλάει με το Σόιμπλε. Θα γέλαγε το παρδαλό κατσίκι, θα λέγανε αυτός είναι Έλληνας υπουργός, αυτός είναι απόγονος του Λεωνίδα. Αυτό θα λέγανε. Διασταυρωμένη πληροφορία, γέλαγε και το παρδαλό κατσίκι. Αν έβλεπες τι υποταγή στο Σόιμπλε, σαν αν οι καλοί μαθητές έχουν χάσει την μπάλα οι άνθρωποι. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να λέγονται υπουργοί. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος... Λυπάμαι, για μας λυπάμαι, όχι για αυτούς. Το ζήτημα είναι ότι όταν θα πάει ο κόσμος στην κάλπη θα ψηφίσει γιατί έτσι ψήφιζε και γιατί ο μπαμπάς του έτσι ψήφιζε και γιατί εμείς ανήκουμε σε αυτή την παράταξη ή στην άλλη, ή θα σκεφτεί κάτι άλλο, ότι να διαλέξουμε κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν δείξει κάποια αξιοπρεπή στάση, αν γιατί υπάρχουν. Γιατί 8 χρόνια εδώ μέσα μαθαίνω και πράγματα και κοντεύω να τρελαθώ. Πού να τα πω, δεν μπορώ να τα πω όλα. Θα με κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Αυτή είναι επικίνδυνη. Λάμπρο μου, γι' αυτό θέλω να μιλάμε πότε-πότε, να τα λες και να τα βγάζεις, γιατί ακριβώς το Σαββατοκύριακο που έχεις τις εκπομπές σου δεν φτάνει. Μα να κοιτάζω το Σόιμπλε, όπως κοιτάζαμε εμείς το δάσκαλο στο σχολείο. Μα να κοιτάζω το Σόιμπλε και να του λέει άλλον τ' άλλον ότι κάναμε αυτό από τη στιγμή που η Ελλάδα καίγεται, για να του δώσω άλλο στα εύσημα. Το λέγαμε όταν ήρθε ο Σόιμπλε εδώ και δεν τολμάζεψε κανένας να το στείλει σπίτι του. Δεν δει και ένας υπουργός να πει: εγώ δεν μπορώ να σε με τον τρόπο σε πάω σπίτι μου. Στο διάλογο και τα 5.000 για τα 6. Στο διάλογο να πάει και πολιτική. Βλέπεις ότι άσε, δεν είναι μόνο τα 5.000, είναι και οι εκπτώσεις, είναι και άλλα. Τι γραμμή θα ακολουθεί στο Πασόκ, το 3% αυτή τη στιγμή να χαρά στην πολιτική του τόπου, το 3%. Κοίταξε να δεις, εδώ στην Ιταλία έβγαινε πρωθυπουργός από το 3%. Ένα βαρέλ της χωράει. Θέλω να πω, ο Σπαντολίνι όταν έβγαινε στη δεκαετία του 70 πρωθυπουργός ήταν κάτι σαν τον Βενιζέλο στην Ιταλία. Αυτή ήταν η πολιτική και το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν αποκλεισμένο παρόλο που ήταν πλειοψηφία. Ναι, άσε και τον Κράξη. Τέλος πάντων. Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό κουράγιο αυτό το τρίμερο. Καλό κουράγιο το τρίμερο. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σου. Yeah. Και από το δικό μας τελεγωμείο να περάσουμε στο διεθνές, όπου επιτέλους δόθηκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που καθιστά, λέει, πιθανότερο σενάριο της δηλητηρίασης του Παλαιστίνιου ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ. Οι υποψίες στρέφονται κατά του Ισραήλ, το οποίο βέβαια αντικρούει τα συμπεράσματα της εξέτασης. Δηλητηριάστηκε τελικά με πλουτόνιο αυτή η υποψία που είχαμε διατυπώσει και εμείς μέσα από τα τηλεγραφήματα για τον Παλαιστίνιο ηγέτη, που τον βλέπουμε στις τελευταίες εμφανίσεις όταν οδηγείται στο νοσοκομείο, όταν έχει γίνει ράκος πια από τη δηλητηρίαση. Η άποψη ότι ο θάνατος του πρώην ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής που συνέβη το 2004 ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης απέκτησε χθες με την ανακοίνωση αυτή νέα ερίσματα. Η ιατροδικαστική εξέταση Ελβετών Επιστημόνων εντόπισε στη σωρό του εκλειπώντος Αραφάτ υψηλή συγκέντρωση του ραδιενεργού πολόνιου 210. Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν ότι η συγκέντρωση του ραδιενεργού στοιχείου υπερβαίνει κατά 18 φορές τις κανονικές τιμές. Στην εκτενή έκθεση του πορίσματος, της οποίας δημοσιοποίησαν η βρετανική εφημερίδα Guardian και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα νέα ευρήματα επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι ο θάνατος του Αραφάτ προκλήθηκε με πολόνιο 210. Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά, τα νέα στοιχεία προσφέρουν μια μέτρια στήριξη στο παραπάνω σενάριο, αλλά μια ομάδα Ρώσων επιστημόνων που επίσης ανέλησε δείγματα δεν κατόρθωσε να εντοπίσει ενδείξεις για ραδιενεργό πολόνιο. Το θέμα είναι ότι τι να πιστέψουμε. Οι Ρώσοι έχουμε και εκείνη την ιστορία με τον Λιτβινιένκο, όπως το λέγανε, που είχε κατηγορηθεί η Ρωσία ότι αυτόν τον πράκτορα, τον πρώην πράκτορα της KGP,
είχαν δηλητηριάσει οι Ρώσοι. Οπότε είναι μπλεγμένη ιστορία. Ας σταθούμε στο πόρισμα αυτό για τον Αραφάτ. Και μια βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή, θα κλείσουμε με μια ένδειξη ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει αποτέλεσμα στο δεύτερο γύρο των συνομιλιών με το Ιράν, που έχουν οι έξι στη Γενέβη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, Τζον Κέρι, οι έξι που λέμε είναι τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με τη Γερμανία, που συνομιλούν με τον Ιρανό Υπουργό Μοχάμεντ Ζαρίφ, ο οποίος υποστήριξε μετά την πρώτη μέρα των διαβουλεύσεων πως οι αντιπρόσωποι των έξι αποδέχτηκαν το πλαίσιο προτάσεων που παρουσίασε η Τεχεράνη. Ο Τζον Κέρι, που τον βλέπουμε με τον Αμπάς εδώ, είναι προσκεκλημένος της Κάθριν Άστον, που είδαμε τώρα, της Επιτρόπου της Υπουργού Εξωτερικών, ας πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα συμμετάσχει μετά το ταξίδι που θα έχει και τη συνάντηση με τον Νετανιάου. Σήμερα θα πάει στη Γενέβη και έτσι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα κλείσει και αυτό το πολεμοχαρές σενάριο με τα πυρηνικά του Ιράν. Με αυτή την είδηση, εδώ βλέπουμε τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, με αυτή την είδηση, την κάπως αισιόδοξη, θέλουμε να κλείσουμε και το σημερινό τρελό κόσμο, αφού ευχαριστήσω τον Νίκο του Σακά και τον Ανέση τον Κόνιαλη για όλη τη βοήθεια που μας πρόσφεραν και αυτή τη βδομάδα. Θα σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.